Φίλε και φίλοι, γεια σα. Έχουμε μια σημαντική εξέλιξη στη ΣΥΠΑ, η οποία ουσιαστικά θέτει σε κίνδυνο εν γέννη την ελληνική εξωτερική πολιτική. Κι όμω είναι αλήθεια. Η ελληνική εξωτερική πολιτική δυστυχώ δεν επηρεάζεται τόσο από ένα ανάξιο πολιτικό προσωπικό στη χώρα μα, όσο από του φιλέλληνε πολιτικού στη ΣΥΠΑ, οι οποίοι υποστηρίζονται από την ομογένεια και προωθούν πραγματικά αυτοί και μόνο τα ελληνικά συμφέροντα. Πρόκειται για τη δίωξη ει βάρο του γερουσιαστή Μπομπ Μενέντε. Να δούμε τι έχει συμβεί, τι βρίσκονται από πίσω, αν είναι τυχαίε αυτέ οι συγκυρίε και τι σημαίνει για την Ελλάδα. Αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι, μπορείτε να το κάνετε μέσω του Patreon πλέον, όπου βρισκόμαστε στην ελόγω εφαρμογή. Ε, μπορείτε να μεταφερθείτε εκεί. Θα βρείτε του συνδέσμους από κάτω ε, στην περιγραφή του βίντεο και έχετε δύο τρόπου, δύο επίπεδα υποστήριξη του καναλιού, έτσι ώστε και να βοηθήσετε στην, στο να συντηρηθεί το κανάλι και να παραμείνει ζωντανό, να βοηθήσετε στο να επεκταθεί, να δυναμώσει είτε υλικοτεχνικά να δυναμώσουμε το κανάλι με νέους ανθρώπους που θα μας βοηθήσουν στην παραγωγή αυτών των βίντεο και το κυριότερο να το διαφημίσουμε για να πάνε αυτά τα βίντεο αυτή η ε, θεώρηση πραγματικότητας αν θέλετε η ελεύθερη και όχι υποκινούμενη και υποκαθοδηγούμενη σε όλο και περισσότερους Έλληνε, σε όλες και περισσότερες Ελληνίδες. Αν μπορείτε να το κάνετε αυτό και έχετε δυνατότητα, σας καλώ να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο Patreon. Ο σύνδεσμος είναι στα σχόλια. Κάτω τα χέρια σα από τον Ρόμπερτ Μενέντε. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο πρέπει να έχουν όλοι οι Έλληνε σήμερα, αυτέ τι μέρε που ο γερουσιαστή δοκιμάζεται. Δυστυχώ δεν βλέπουμε αυτή την αντίδραση από το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, το ανάξιο πολιτικό προσωπικό που δυστυχώ οχριά μπροστά στον μέγα αυτό ηγέτη, τον Μπομπ Μενέντε, ο οποίο έχει ουσιαστικά πάρει στις πλάτες του όλη την, ε, δικαιο... το διεθνές δίκαιο και τη δικαιοσύνη εν γέννη στην περιοχή τη σηκώνει αυτός. Την ίδια ώρα που η ε, οι εκάστοτε πρωθυπουργοί της Ελλάδος αναδεικνύονται σε υπουργού του Ερντογάν. Επί της ουσίας έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τεράστιος ηγέτης, προωθεί όχι τα εθνικά μας θέματα, γιατί μιλάει για τους Αρμένιους, για τους Κούρδους, για, για, για. Προωθεί την ειρήνη και τη δικαιοσύνη στην περιοχή. Ένας τιτάνα του διεθνούς δικαίου και της σταθερότητας στην περιοχή. Αυτό είναι ο Μπομπ Μενέντες, ο οποίο μπαίνει στο στόχαστρο τώρα από του σκοτεινού κύκλου, του οποίου θα εξηγήσουμε σήμερα, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, για να δούμε και πάλι όμω ποιοι είναι ε, οι σύμμαχοι αυτών των σκοτεινών συμφερόντων που δυστυχώ βρίσκονται και εντό τη χώρα μα. Να δούμε λίγο τι κατηγορίε. Καταρχά, δεν είναι η πρώτη φορά που ο γερουσιαστή δέχεται τέτοιου είδου δικαστικέ επιθέσει, ούτε άλλωστε είναι η πρώτη φορά που το αμερικανικό πολιτικό σύστημα διώκει πολιτικά, με πολιτικά κίνητρα, εξαπολύει ανθρωπο ανθρωποκυνηγητό για κάποιον ο οποίο τα χαλάει με το μιλιταριστικό, υπερεαλιστικό βαθύ κράτο των ΙΠΑ. Και περί αυτού πρόκειται και σε αυτή την περίπτωση. Ε, υπήρχε λοιπόν η περίπτωση του 2015, τότε είχε κατηγορηθεί για χρηματισμό πάλι ο γερουσιαστή από το New Jersey, ο οποίο ε, φερόταν να είχε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να είχε δεχθεί παράνομε ε, χρηματικές χρηματικέ απολαυέ και ενισχύσει οικονομικέ από διάφορου για... οι οποίοι του ζήτησαν πολιτικά ωφέλη και το καθεξής το θέμα πήγε, στην... πήγε στη δικαιοσύνη αναγκάστηκε τότε, ήταν και τότε πρόεδρος της επιτροπής, της πανίσχυρης της παντοδύναμης επιτροπής διεθνών σχέσεων της Γερουσίας, η Αμερική η στον εμπαρόδο έχει τρεις εξουσίες όχι όπως στην Ελλάδα που υπάρχει μόνο μία εξουσία και η δικαστική ελέγχεται η και η Βουλή ελέγχεται από, το, από τον Πρωθυπουργό. Στην Ελλάδα, οι δικαστικοί και οι βουλευτέ ελέγχονται από τον Πρωθυπουργό με ένα τηλέφωνο βγαίνουν αποφάσει. Εν αντιθέσει, στην Αμερική υπάρχουν τρει εξουσίε: η, η νομοθετική εξουσία είναι ανεξάρτητη, δεν ελέγχεται από τον Λευκό οίκο. Η γερουσία είναι η ενώτατο, το, 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 το άνωσο, η άνω βουλή, το ένα από τα δύο σώματα του Κογκρέσου. Εκεί λοιπόν από τα πιο ισχυρά σώματα είναι οι επιτροπέ και δύο, οι σημαντικότερε επιτροπέ εξ αυτών. Συγκεκριμένα η περίπτωση τη Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων, στην οποία προεδρεύει τα τελευταία πολλά χρόνια ο, ε, ε, ο εν λόγω φιλέλληνας, ο φίλο του ελληνισμού και σε ένα βαθμό αντίπαλο των Ελλαδιτών πολιτικών, ο κ. Μενέντε, ο οποίο, όπω σα είπα, το 2015 αντιμετώπισε κατηγορίε. Υπάρχουν ε, κανονισμοί του Δημοκρατικού Κόμματο, στο οποίο ανήκει και ο ίδιο ε, Διοντολογία, που τον ανάγκασαν προσωρινά να ε, απομακρυνθεί από τη θέση του στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων τότε, το 2015. Ανέλαβε κάποιο άλλο θέση του προσωρινά. Καθάρισε το όνομά του το 2017 και ανέλαβε πάλι το αξίωμα του Προέδρου της, αυτής της ισχυρή ε, Επιτροπής και ε, το 2018 επανεξελέγει ε, γερουσιαστή στην πολιτεία του Νιου Τζέρζι. Φάνηκε λοιπόν πόσο υποκινούμενο και το είχε πει και τότε ο ίδιος ότι είναι σαφές πως κάποιοι θέλουν να με έχουν στοχοποιήσει ε, για τις θέσεις που έχω σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. προφανώ. Δεν ε, στηρίζει, αν θέλετε, αυτά τα σκοτεινά κέντρα ε, που φλερτάρουν με δικτάτορε κτλ., του Ισλαμοφασίστε τη περιοχή του καθεξής Και γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, στοχοποιήθηκε τότε, καθάρισε το όνομά του, είπε στον κόσμο, να το θυμηθείτε και το λέμε και τώρα το επαναλαμβάνουμε, ότι ε, πρόκειται για πολιτική δίωξη. Και αν ποτέ ξαναεκινήσουν τι διαδικασίε εναντίον μου, θυμηθείτε αυτή τη διαδικασία, θυμηθείτε το γεγονό ότι σπηλώνει το όνομά μου, τελικά ξεφτυλίζονται και ο λόγο πραγματικά είναι οι πολιτικέ κοπημότητε και τίποτα παραπάνω. Τώρα, φτάσαμε μετά από αυτό το, το γολγοθά του ανθρώπου, ο οποίο έπρεπε να το υπομείνει, γιατί φέρει τη, φέρει τη σημαία τη ειρήνη και τη δικαιοσύνη, όχι μόνο στη δική μα περιοχή, εν γέννη θα έλεγα. Και ξεκίνησαν τώρα νέε διώξει εναντίον του, και όχι μόνο, έχουν στοχοποιήσει και την γυναίκα του, την Ναντίν Αρσλανιάν, η οποία είναι Αρμένισσα, και ακριβώ επειδή είναι Αρμένισσα, ο άνθρωπο αυτό έχει αντιληφθεί και καταλάβει και αναγνωρίσει το τι συμβαίνει στην περιοχή μας, στην περιοχή της, Ανατολία, ε, Ανατολίας, στην περιοχή της Μεσογείου, στην περιοχή της Μεσοποταμίας, καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Τον έχει κάνει η ίδια φιλοαρμένοι και φιλέλληνα και το καθεξής. Και αυτό είναι το μεγάλο του ατού κατ' εμέ, για του μίσταρνου μειοδότε εντό τη χώρα μα, θα πάμε και σε αυτού, αλλά και αυτού που τον διώκουν στην, ε, στην, Αμερική, είναι το, η αχύλιο στέρνα του, Να δούμε αν θα κερδίσουν. Λοιπόν, η αήθη αυτή η επίθεση εναντίον του εντάξει να χτυπά πολιτικά τον, ε, τον ίδιο, αλλά να χτυπά και τη γυναίκα του, καταλαβαίνει το επίπεδο αυτών των ανθρώπων. Ε, του ε, κατηγορούν λοιπόν ότι αποδέχθηκαν, χρηματίστηκαν με μπάρε χρυσού αξία 400.000 δολαρίων ε, από τι τις οποίε τι έλαβαν από κάποιον. Ε, πρώην ε, στέλεχο τράπεζα κτλ και ότι υπήρχε ουσιαστικά ζήτημα διαφθορά, υπήρχαν δηλαδή συγκεκριμένε πολιτικέ χάρε για αυτή τη δωρεά. Επίση υπάρχει και μια άλλη περίπτωση ε, όπου έλαβε λεφτά πάλι από, κάποιους, από, κάποιο, από κάποιον πρώην φίλο της γυναίκας του από το New Jersey και εκεί για λόγους πολιτικής κοπιμότητας του δώσανε λέει η η Φίλ ήταν φίλο αυτό τη γυναίκα του, τη Ναντίν Αρσλανιάν, ήταν φίλο τη πριν γνωρίσει, πριν παντρευτεί τον γερουσιαστή. Αυτό λοιπόν ο φίλο τη γυναίκα της, της, γυναίκας του, του έδωσε λέει αμάξια, μια με μερσεντέ και τα λοιπά, διάφορα δώρα για συγκεκριμένε πολιτικέ χάρε. Υπήρχαν κάποιε διώξει εναντίον κάποιων από αυτών των ανθρώπων και φέρεται να επενεύει ο γερουσιαστή για να του βοηθήσει. Τον κατηγορούν αν δείτε πραγματικά το κατηγορητήριο, δεν ξέρω πόσο ευσταθεί, δεν μπορώ να προδικάζω. Εννοείται πω υπάρχει το τεκμήριο τη αθωότητα και για του εδώ σιριζόπροδόπληκτου, αναφέρομαι, αλλά και για το ίδιο το κατηγορητήριο. Να σα πω ένα παράδειγμα, το οποίο πραγματικά ήταν αστείο και γελίο κυριολεκτικά. Κατηγορείται λοιπόν ο γερουσιαστή πω ήρθε σε επαφή με κάποιου από συνεργάτε κτλ., όχι συνεργάτε κάποιους ε, επιχειρηματίες από το χώρο της ε, ε, αγροτικής παραγωγής και τα λοιπά οι οποίοι θέλανε κάποια ε, συγκεκριμένη απόφαση να εκδοθεί από το Υπουργείο, τον είπα, για την αγροτική πολιτική και προφανώς προσέγγισαν τον ε, εν λόγω γερουσιαστή σχετικά με θέματα εξαγωγής ε, προϊόντων στην Αίγυπτο, από την Αίγυπτο δεν έχει σημασία, ουσιαστικά αυτό πρέπει να... Ε, να δούμε εδώ είναι ότι τον επικοινώνησαν και να σε επαφή με τον γερουσιαστή μια ομάδα λόμπι, α την πούμε, στον χώρο τη αγροτική παραγωγή για να πιέσει για μια συγκεκριμένη απόφαση. Και προσέξτε, λέει το κατηγορητήριο. Εθεάθησαν, λέει, στην πρωτεύουσα στη Ουάσιγκτον. Υπάρχει και φωτογραφία, δεν κρύφτηκαν οι άνθρωποι. Ε, να σε, ε, σε, μαγαζί με μπριζόλε να διπνούν μετά τη συνάντησή του. Και αυτό θεωρείται, προσέξτε, ένα στοιχείο τη ε, ενοχή του και το καθεξή. Μιλάει τώρα η ΗΠΑ, μιλούν οι ΗΠΑ, ένα πλήρω διεφθαρμένο κράτο μέχρι το Μεδούλη, που, που κυβερνούν τα λεφτά. Δεν υπάρχει κάποιο που να μην είναι διεφθαρμένο, μια και για να εκλεγεί θέλει λεφτά. Με εκατομμύρια εκλέγεσαι, με εκατομμύρια κυβερνά. Αυτοί που έχουν τα εκατομμύρια σε διορίζουν. Ποιο δεν έχει ε, κατηγορίε, ε, ποιο δεν έχει ε, ε, λαδωθεί. Μην τρελαθούμε τώρα. Έτσι είναι το. Και καταρχά τι σημαίνει λάδωμα. Εδώ άνθρωπος, υπάρχουν στην Αμερική, υπάρχουν εταιρείε λόμπι που λειτουργούν νομίμω. Ε, ε, υπάρχει πλήρε πλαίσιο που προβλέπεται πώ λειτουργούν αυτέ οι διαδικασίε και έτσι λειτουργεί το συστήμά του. Υπάρχουν οι λομπίστε, τα lobby groups, δικηγόροι, ε, δημοσιοσχεστέ που δουλεύουν σε αυτέ τι εταιρείε και αυτό ακριβώ κάνουν. Πλησιάζουν του γερουσιαστέ και του λένε: Θέλουμε να σα παρουσιάσουμε αυτή την πρόταση. Να δείτε και το, το, την αντίπαλη πρόταση για παράδειγμα από αυτό το οποίο υπερισχύει, αυτό το αφήγημα, δείτε και το δικό μα, και του πάνε για φαγητό. Και θα του πούνε λοιπόν: Ε, θα σα κεράσω εγώ στον γερουσιαστή. Προφανώ και θα του πούνε αυτό, γιατί θέλουν να διαβάσει την πρότασή του. Τι θα πει ο Γιώργο, Όχι, θα επιμείνω να τα κάνουμε δια του δύο. Προφανώ, προφανώ και έτσι ακριβώ λειτουργούν οι εταιρείε λόμπι σε όλα τα και τα δύο κόμματα τη Αμερική, σε όλου του πολιτικού. Είναι, είναι γελίο το κατηγορητήριο, πρόκειται περί αθλειότητα. Έτσι λειτουργεί ο κοινοβουλευτισμό και στη χώρα μα. Μην κοιτάτε που δεν τα λέμε εδώ. Προφανώ έτσι ακριβώ λειτουργεί και εδώ. Προφανώ προσεγγίζουν, απλά δεν υπάρχει πλαίσιο εδώ. Προσεγγίζουν του πολιτικού, είναι εξαγορασμένοι όλοι. Αν, αν γυρίσετε του πολιτικού μα ηγέτε ανάποδα, θα βγουν δολάρια, δεν ξέρω τι, τουρκικέ λίρε από τι τσέπε, από του ολιγάρχε τη χώρα μα, τι οικονομικέ ελίτ, προφανώ εξαγορασμένοι είναι όλοι. Είναι κανείς, υπάρχει υπάρχει κανεί που είναι ελεύθερο, υπάρχει κανεί που ακόμα ε, έχει αυ, αυταπάτε και ζει στο δικό του κόσμο. Προφανώ και έτσι λειτουργεί το σύστημα. Στην Αμερική είναι σε πλαίσιο. Και σε αυτό το πλαίσιο, προφανώ ο γερουσιαστή είχε επαφέ με ένα, ε, μια εταιρεία, μια ομάδα, μάλλον με λομπίστε. Ε, εντάξει, ε, υπάρχει προφανώς το θέμα είναι. Τα, τα πιο σημαντικά, νομίζω, πρέπει να κρατήσουμε στην αήθεια αυτή η επίθεση είναι ότι ο γεγονό ότι ο γερουσιαστή αυτή τη στιγμή βρίσκεται ουσιαστικά ένα βήμα πριν την προεκλογική του εκστρατεία, γιατί το 2024 ε, θα επανεκλεγεί, αν τα καταφέρει. Και επίση πολύ σημαντικό το γεγονό ότι στοχοποιήσαν τη γυναίκα του, που ξεκάθαρα πρόκειται για μια ήθη πράξη. Να δούμε λίγο τι δήλωσε ο ίδιο. Λοιπόν, être... αρχικά υπενθύμησε σε όλου, γιατί έχουν βγει πάρα πολλά κοράκια και δυστυχώ α το πω τώρα, λοιπόν. Υπάρχουν πάρα πολλοί παιδιά. Είναι αδιανόητο. Δεν το, δεν το, το χωράει ο νου. Ο άνθρωπο ο οποίο έχει σηκώσει τη σημαία ουσιαστικά του ελληνισμού, γιατί ταυτίζει το ελληνισμό με το διεθνέ δίκαιο, έχει σηκώσει τη σημαία του ελληνισμού στη ΣΥΠΑ και παγκοσμίω. Έχουν βγει στο Θεό σα κάτι συχαμένοι, κάτι ε, σαν αριστεριστέ, σάπιοι, κάτι bugs bunny, κάτι άλλη δημοσιογραφή του, 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 πεντάευρου, του σεντ μάλλον, και κάνουν πανηγύρι, φιλότρουκοι. Ανοιχτά φιλότουρκοι και μιλούν και λένε: Α, καλά να πάθει, τον ε, χθιάζει τόσο καιρό ο Μητσοτάκη, ο Δεν ξέρω, Ποιο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκη είναι τροχοπέδι του Μενέντε. Δεν ξέρετε καν τι σα γίνεται. Θέλετε να βγάλετε τον τουρκισμό σα, τον φιλοτουρκισμό σας, και δεν ξέρετε πώ να το κάνετε. Δεν ξέρετε, δεν πα... Θέλετε να χαρείτε και δεν ξέρετε πώ να κρυφτείτε. Όλοι αυτοί σιριζοαποφιάδε, σάπια, ποτέ, μαύρο, μαύρο, σε όλο αυτόν τον το, το τουρκοφασισμό που έχουμε στην πατρίδα μα. Μαύρο. Μαύρο. Αυτού, οι άνθρωποι είναι πέμπτη φάλαγγα. Ό,τι και να βγάζουν θετικό κατά του Μητσοτάκη τα λοιπά το οποίο μα βοηθά να καταλάβουμε, είναι όλο χαράμι από τη στιγμή που φαίνεται ότι οι άνθρωποι είναι ανοιχτά φιλότουρκοι. Είναι ανοιχτά εθ, εθνική Τουρκία. Σάπιοι μέχρι το Μεδούλη βγήκαν να πανηγυρίσουν στο Θεό σα το ότι ε, 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 διώκεται πολιτικά ο μεγαλύτερο, ο πολιτικό ο, 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 ο οποίο υποστηρίζει τον ελληνισμό περισσότερο από όλου του πολιτικού στον πλανήτη. Περισσότερο από του Έλληνε πολιτικού και από το Σάπιο, τον ηγέτη του, τον Τζίπρα, τον αμόρφο, το Στουρνάρη, περισσότερο από τον ηγέτη του και από το Μητσοτάκι και από όλου, έχει στηρίξει τον Ελληνισμό πάνω από όλου ο Μενέντε. Και μιλάνε εδώ οι εθνικοί Τουρκία, εδώ τα παραφυλάδε, εδώ τα, τα Σάπια, ξέρετε τα μέσα. Μιλάνε εναντίον του, είναι αδιανόητο, είναι να Είπε λοιπόν ο Μενέντε, που πάσα κατεύθυνση, ότι αν πιστεύετε στη δικαιοσύνη, υπάρχει το τεκμήριο του σταθερότητα, σα το θυμίζω γιατί προφανώ δεν γνωρίζουν από αυτό, κάνουν δικαστήρια στα μέσα κοινωνική δικτύωση και στι απιοφυλάδε του, που δεν πουλάνε κιόλα, προφανώ χορηγούνται από το κόμμα. Και είπε, μίλησε, ότι υπάρχει λέει δίωξη από δυνάμει πίσω από τα παραβάν, οι οποίε κινούν την πολιτική του δίωξη, επιχειρώντας να τον σιωπήσουν και να σκάψουν τον πολιτικό του τάφο. Έχει προχωρήσει ουσιαστικά πολύ βαριέ καταγγελίε ο Γιουσιαστή για το τι ακριβώ συμβαίνει εναντίον του. Δεν έχει, υπάρχει προηγούμενο το 2015, ξανά ε, να το θυμηθούμε και ε, ξεκάθαρα εδώ τίποτα δεν είναι τυχαίο ε, και σ, δεδομένων τη ε, δεδομένη συγκυρία. Όπω εξηγεί ο Γιουσιαστή, έγραψαν τις, ε, το κατηγορητήριο όπω θέλαν στα μέτρα του, δεν βγάζει καν νόημα και τα γεγονότα. Δεν είναι όπω τα παρουσιάζουν. Έχουν αλλοιώσει τα γεγονότα για να φτιάξουν το κατηγορητήριο οι διώκτε του. Και Κάνανε ακριβώ το ίδιο την τελευταία φορά οι εισαγγελεί στην τε, 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 τελευταία, τελευταία του δίκη. Και το οποίο απέδειξε ότι δεν πρέπει να, να αποτεχόμαστε το κατηγορητήριο πριν, πριν να υπάρχει η τελική απόφαση του δικαστηρίου. Γιατί το κατηγορητήριο είναι πολιτικό υποκινούμενο το 2015 και τώρα. Και έχουν λέει, υπερβάλλουν, είναι σαφέ σε κάθε βαθμό σε αυτά τα οποία γράφουν οι, ε, οι διώκτε μου. Έχουν ουσιαστικά αλλοιώσει το τι σημαίνει και πώ λειτουργεί. Ε, ε, το να είσαι πολιτικό στο Κογκρέσο και ποια είναι η Προφανώ εννοεί ναι, ότι, ότι έχω και επαφέ και θα βγαίνω και θα τρώω με ομάδε συμφερόντων, διότι εκπροσωπώ συμφέροντα. Αυτό είναι ο κοινοβουλευτισμό. Αν δεν σα αρέσει αυτό, έλα να μιλήσουμε για δημοκρατία. Αν δεν σα αρέσει το να εκπροσωπούνται συμφέροντα. Ειδικά στου άπειρου αριστεριστέ που το παίζουν και δημοκράτε, που είναι ο ορισμό του φασισμού, ειδικά στη χώρα μα. Ε, και ε, είπε ότι είναι αήθι όχι μόνο το γεγονό ότι έχουν φτιάξει, κατασκευάσει Ψεύτικε κατηγορίε εναντίον μου, αλλά είναι αήθε στο γεγονό ότι έχουν κατηγορούν και τη γυναίκα μου για μακροχρόνιε φιλίε και σχέσει που είχε με ανθρώπου πριν εγώ την γνωρίσω. Να δούμε λίγο την αντίδραση του, του κόσμου ε, στην Αμερική. Την είπαμε, τη δική μα, δεν θέλω καν δεν να αναφέρω. Πραγματικά υπάρχουν αυτό. Είπαμε ότι δεν δέχομαι τον διαχωρισμό δεξιά-αριστερά, αλλά οι άνθρωποι που σήμερα αυτοπροσδιορίζονται ανεγκέφαλα, και αυτό σημαίνει κάτι. Από μόνο του, ω αριστεροί ή ο ηριζέ ή ή μπαξ μπάνη ή δεν ξέρω εγώ τι σε αυτέ τι παραφυλάδε, βγήκαν να επιτεθούν σε έναν άνθρωπο και είναι οι χειρότεροι των χειροτέρων. Δεν υπάρχει ούτε ο, ό,τι και να έχει κάνει τι θεϊκέ καταστροφέ. Τα έχουμε περάσει του φαραώ, τι επιδημίε με το μυτσοτάκι. Οχριούν μπροστά σε αυτόν η μειοδοσία αυτών των άνθρωπων, των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ. Οχριούν. Πραγματικά το λέω και το εννοώ και το, το υπογράφω, κόψτε το βίντεο, βάλτε το στο TikTok όπου θέλετε, το λέω και το υπογράφω. Είναι η χειρότερη όλων. Πάλι ρίσκω το παρόντο. Ο άνθρωπο αυτό ουσιαστικά τι έκανε, σταμάτησε, έβαλε φρένο στον Σάπιο Ερντογάν, σε όλε τι κινήσει του που πήγε να κάνει εντύπωση τη Ελλάδα και τη Κύπρου. Είναι φιλέλλην. Άρα και Ελλάδα, Δυτικού κράτου και Κύπρου. Κύπρου. Μίλησε, είπε, δεν θα σα δώσουμε ούτε σφαίρα εάν δεν σταματήσετε να απειλείτε την Ελλάδα και να παραβέζετε τα, τα, ελληνικά νησιά και ελληνικά, τον ελληνικό ενέριο χώρο. Το ίδιο είπε για την Κυπριακή Δημοκρατία που την απειλείται. Εδώ τα, χρή, τα χρήσιμα κοθόνια, Τσίπρα, Αναστασιάδη και μετά Μιτσοτάκη και ε, 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 Χριστοδουλίδη, δεν έχουν πει κουβέντα. Όχι απλά δεν έχουν πει κουβέντα, έχουν ξεπλύνει και καταξεπλύνει τον Ερντογάν. Δεν μιλούσαν αυτοί και μιλούσαν αντί για αυτού ο, 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 ο Αμερικανό. Το διανοείστε. Μιλούσε ο Κουβανοαμερικάνό επειδή ήταν ραγιάδε εδώ. Ραγιάδε υποτελεί υποταγμένοι οι Ελλαδίτε πρωθυπουργοί και πρόεδρε τη Κυπριακή Δημοκρατία. Επίση, τον χτυπούσε τον του έλεγε: Δεν δε θα πάρει σφαίρα αν δεν σταματήσει να βομβαρδίζει τους ε, τη Ροζάβα, του Κούρδου που έχουν φτιάξει μια δημοκρατική κοινωνία στη Βορειοανατολική Συρία. Επίση, κατηγορούσε, χτυπούσε το, τους του του Τούρκου για τη σχέση του με του Αζέρου στην παράνομη εισβολή και κατοχή στο, στο, Αρτσάχ που βιώνουμε τώρα. Του χτυπούσε βάναυστα του λαμβαστεί παντού χτυπούσε του λαμφασίστε παντού και αυτό πονάει του εχώριου λαμφασίστε που λέγονται ΣΥΡΙΖΕΙ. Χτυπούσε, τσάκιζε τον Ισλαμοφασισμό και αυτό μάτωνε, πλήγωνε τον εχώριο Ισλαμοφασισμό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω και εγώ τι χειρότερα, τι παραφιάδε τρομοκρατικέ. Του πονούσε, του μάτωνε. Αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο, καταρχά τον γύρωσε ο Μητσοτάκη, άλλο εκεί ο Λετήρα, τον γύρωσε που πήγε σαν υποτελή στο σπίτι του Τούρκου να τον κάτσει εκεί, σαν τραπέζιο ο Τουρκαλά και να του υποδείξει. Γιατί προφανώ όταν είναι στα κάγκελα, και αυτό το έχει κάνει. Το έχει, όλα αυτά τα χρόνια το κάνει ο Μητσοτάξη, έχει αδειάσει ουσιαστικά το, ε, τον Μενέντε και όσου υπόλοιπου, δεν είναι μόνο αυτό, όλο το φιλοελληνικό ουσιαστικά, ε, ο, ε, ο, ο, η φιλοελληνική ομάδα στο Κογκρέσιο τη Αμερική, που δεν είναι μόνο ο, ο, ο Μενέντε, του έχει αδειάσει επί σειρά ετών ο Μητσοτάξη ο Λετήρα. Με αυτέ του αναγκαλισμού, με το φασίστα που λέγεται ε, Τουρκία σήμερα. Δεν μπορεί δηλαδή να μιλάει, να είναι στα κόκκινα και στα κάγκελα. Να πω και μια φράση που του αρέσει του Μητσοτάκη τα κόκκινα. Να είναι στα κόκκινα και στα κάγκελα ο Μενέντε και εσύ να είσαι ένα να παίξουμε τι κουμπάρε με τον Ερντογάν και είμαστε μια χαρά και η διαφορά μα είναι το προσφυγικό. Τι, τι αθλειότητε είναι αυτέ. Τον αποδυνάμωνε, είναι, προσέξτε, η μεν, η μεν σιριζέοι λένε σε μισούμε, καλά να πάθει να, να, να μπει στη φυλακή και οι δε Μητσοτάκηδε, ξέρετε τι κάνανε αυτά τα χρόνια. Τον, ε, τον, του υπόσκαπταν την, ε, το, 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 ρόλο και τη δράση και ουσιαστικά πήγαιναν εναντίον του. Και μου λέγανε ομογενεί, ρε, εσύ μα λέει ο Μενέντε, ότι δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του γιατί βρίσκει απέναντι τροχοπέδι την προσέγγιση του μυτσοτάκι με τον, με τον μπασά του. Αυτό είναι ο μυτσοτάκι. Δηλαδή οι μεν θέλουν, να, θέλουν να σαπίσει και οι δε, οι νομοκράτε θέλουν να του δημιουργούν πρόβλημα. Για να προωθήσουν τη φιλετρική του ατζέντα. Άρα το πολιτικό μα σύστημα είναι φιλοτουρκικό. Το πολιτικό προσωπικό είναι φιλότροκι. Ξεσηκωθείτε, αντισταθείτε. Να δούμε τι αντιδράσει στην Αμερική. Το 2015, όσοι από την, ήταν από την πολιτεία του, το New Jersey, τον είχαν στηρίξει, είχε φανεί ότι είχε ε, την πλήρη υποστήριξή του. Τώρα έχουν σιωπήσει όλοι. Κάποιοι μάλιστα έχουν μιλήσει και για την παρένθεση του. Άρα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα από ότι ήταν το 2015. Ο κυβερνήτη του New Jersey, ο Φιλ Murphy, και δύο άλλοι ε, μέλη του κοινοβουλίου, βετεράνοι επίση από, την ε, από το New Jersey, από την πολιτεία, κάλεσαν τον Γερουσιαστή την Παρασκευή να παραιτηθεί. Και ε, επίση, ε, δυστυχώς δυστυχώ με, με θλίψη μου, είδα ότι και ο, βουλευτής ο βουλευτή ο Φρανκ Παλόν και αυτό ζήτησε την παρέτησή του. Είναι πάρα πολύ προβληματικό το ότι βλέπουμε ανθρώπου που ό,τι είχαν μια πορεία να ζητούν την παρέτηση του, του Μενέντε. Ε, δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι που θα μπορούσαν να έχανε, τον είχαν στηρίξει έχουν μείνει ε, σιωπηλοί. Ο Λευκό Οίκο επίση δεν πήρε θέση, προφανώ διότι βρίσκεται από πίσω από την πολιτική δίωξη αυτή. Και καραδοκεί ένα αντίπαλο, ο μοναδικό αντίπαλο που θα έχει στην ε, αν τον αφήσουν να είναι υποψήφιος το 2024 για τη γερουσία, ο Κάιλ Τζέισι, ο οποίος είναι και ένα μεσίτης στο Jersey City και λέει ότι ε, περίμενα, λέει, πώς και πώς αυτή τη στιγμή για να τον ρίξω, να τον φάω. Και πολύ πιθανόν να τον στηρίξει και ο Λευκό 20 τον εν λόγω ε, υποψήφιο. Και υπάρχει, δείτε και αυτό, μια αστείωτητα, Eric Holder, ο... Α ας, ας, ας το πούμε σαν ο αντίστοιχο υπουργό δικαιοσύνη επί Μπαράκ Ομπάμα, ο γενικό εισαγγελέα ο οποίο κατηγορείται για. Όχι κατηγορείται, πέρνανε τι κάνανε, πουλούσαν σε ναρκέμπορου στα καρτέλ του Μεξικό όπλα. Είχαν, είχαν δώσει εντολή σε ε, κανονικέ εταιρείε πουλούσαν όπλα, να πουλάνε όπλα στην Αμερική, να πουλάνε όπλα σε ναρκέμπορου, στο καρτε, το, το, το καρτέλ, με το σκεπτικό ότι θα τα κυνηγήσουν αυτά τα όπλα, θα τα βρούνε και θα συλλάβουν του μαφιόζου των καρτέλ στο Μεξικό δεν έχουν συλλάβει κανέναν και ουσιαστικά δώσανε όπλα σε ε, Αυτό είναι αυτό που το σκάνδαλο Fast and Furious. Αυτό λοιπόν τρομάει και μιλάει το σύγχαμα του Ομπάμα και λέει: Ω ηγέτη στο Δημοκρατικό Κόμμα, ω ηγέτη, δεν τρέπεται το νούμερο. Αυτό προσδιορίζει του ηγέτη. Ω ηγέτη στο Δημοκρατικό Κόμμα και ω πρώην Γενικό Αγγελέα και δεδομένη τη φύση των κατηγοριών, καλό το γερουσιαστή Μενέντε να βαρετηθεί και κουραφέξαλα. Έχουν βγει όλοι αυτοί είναι του Ομπάμα και του Μπάιντεν αυτά τα, τα καθάρματα των νεοσυντηρητικών, αυτό το βαθύ κράτο το οποίο έχει στοχοποιήσει τον Μενέντε αυτή τη στιγμή, ο οποίο ε, από το 2006 είναι στην, είναι στη Γερουσία και αναγκάστηκε, όπω σα είπα, την Παρασκευή, δεδομένη τη νομολογία που υπάρχει, του κανονισμού μάλλον του Δημοκρατικού ε, Κόμματο στη Γερουσία, να παραιτηθεί από τη θέση του προσωρινά, προσέξτε, διότι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονό ότι ήταν πρόεδρο στην Επιτροπή διεθνών σχέσεων, με αυτήν τη δύναμη μπορούσε να παγώνει την πώληση των F-16, το ότι πέταξε εκτό του Τούρκου και τα λοιπά από, την, από, διάφορα προγράμματα ή την μη ανανέωση ε, συμβολέων κτλ. με την Τουρκία. Αυτά κατάφερα να τα κάνει μόνο του ω πρόεδρο. Έχει προσωρινά φύγει λοιπόν από τη θέση αυτή, έχει μείνει στην Επιτροπή, αλλά έχει φύγει από τη θέση του Προέδρου. Έχει αναλάβει ο Μπεν Κάρντιν την θέση του προσωρινά, ο γερουσιαστή. Ο οποίο Μπεν Κάρντιν είχε κάνει ακριβώ το 2015 πάλι τότε που είχαν κατηγορίε μέχρι να καθαρίσει το όνομά του. Προσωρινά έφυγε από τη θέση του Προέδρου, μπήκε στη θέση του ο Κάρντιν. Ε, αξίζει να, να θυμηθούμε αυτό, τι είχε γίνει τότε, ότι ο, όταν είχε αναλάβει ο Κάρντιν ουσιαστικά ήταν τότε τη συμφωνία του παράκομπάμε Ομπάμα με το Ιράν. Για την οποία η συμφωνία δεν, δεν την ήθελε ο Μενέντε, λέει ότι θα κάνουμε συμφωνία με το διάλογο. Και ουσιαστικά του δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα των νέων συντηρητικών που είναι πίσω από τον Ομπάμα και τον Biden τώρα, αυτοί που κάνουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, ξέρετε. Ε, λοιπόν, αυτοί ήταν από πίσω τότε, πιέζανε τον. Ε, ε, Μενέντε δεν το έκανε και τον πετάξαν έξω τεχνιέντο με, 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 με κατασκευασμένα στοιχεία. Αυτά που μόνο ο Μπαξ Μπάνι για παράδειγμα ξέρει να εμφανίζει, με κατασκευασμένα στοιχεία τον πετάξαν έξω. Βάλανε τον χρήσιμο αχυράνθρωπο τον Κάρντιν, τα πέρασε όλα, όλα τα πέρασε. Δημιουργήθηκε η συμφωνία, λοιπόν, πριν γυρίσει ο Μενέντε και τελικά ο Τραμπ την κατήλυσε, την κατέργησε το 2018. Μάλλον απέσυρε τη ΣΥΠΑ από τη συμφωνία αυτή. Αλλά κρατήστε αυτό, είναι σημαντικό, διότι φαίνεται δεν είναι τίποτα τυχαίο στι συγκυρίε αυτέ. Πω και τώρα είναι ανοιχτό το θέμα των F-16 με την Τουρκία. Ο Μενέντε αρνείται, όχι απλά αρνείται, σαν πρόεδρο τη, γι' αυτό και μπορεί και έχει, έχει μείνει η Τουρκία πίσω στου εξοπλισμού ακριβώ επειδή έχουμε αυτόν τον άνθρωπο στη θέση του Προέδρου. Διότι τώρα αφήστε τι γελιότητε του Μητσοτάκη. Ο ίδιο δεν δέχεται καν να μπει θέμα στην ατζέντα για την Τουρκία. Ο, ο σαν πρόεδρο έχει δυνατότητα να ελέγχει πλήρω την ατζέντα. Άρα και να το θέλει όλη η επιτροπή, αν δεν το βάλει στην ατζέντα, δεν το δέχεσαι με τίποτα. Τον παίρνει τηλέφωνο από το Λευκό Οίκο, τον παίρνει τηλέφωνο από παντού, από τα Υπουργεία. Βάλει το στην ατζέντα, όχι πνιγείτε. Θα το βάλω μόνο εάν σταματήσει να απειλεί την Ελλάδα. Μόνο, μόνο εάν σταματήσει να απειλεί την Κυπριακή Δημοκρατία. Μόνο εάν σταματήσει να βαβαρδίζει τη Ροζάβα. Και δεν το έβαζε. Και είχε του να την ίδια στιγμή με, αυτού, το, με αυτή την κίνηση να προσεγγίζουν και να λένε: Μα Είμαστε φίλοι με του Τούρκου. Τον ξεφτύλιζαν. Τον ξεφτίζαν οι Δημοκράτε, ξεφτύλε. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο τον απομάκρυναν και τώρα για να μπορούν να γίνουν και δεν θα με εκπλήξει το γεγονό να δούμε να έρχεται σύντομα, εσπεσμένα, μια συμφωνία για το F-16 με την Τουρκία, έτσι ώστε να υπάρξει και το θέμα, να λύσει το θέμα του εμπάργου τη Σουηδία. Γιατί είδαμε στο G20 ο Ερντογάν συνομίλησε με τον Biden αποκλειστικά γι' αυτό. Αυτό ήταν το μόνο θέμα. Δεν ξέρω αν υπήρχαν και άλλε επαφέ τώρα στη Νέα Υόρκη. Το θέμα είναι δώστε μα τα 16 για να δώσουμε την, το πράσινο φω στη Σουηδία. Και με αυτή την κίνηση λοιπόν δεν είναι καθόλου τυχαίο το timing. Ο ίδιο ο Μενέντε θα φύγει από την εικόνα. Επίση δεν είναι πάρα πολύ, ε, γεγονό και το timing, ο, δηλαδή ο χρόνο τη ε, του, διότι ε, ουσιαστικά σε 9 μήνε έχει εκλογέ ο άνθρωπο. Άρα βρίσκεται ήδη σε ε, 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 βρίσκεται ήδη σε προεκλογική περίοδο ενώ την προηγούμενη δίωξη δεν είχε τρία χρόνια να, ε, ε, να επανεκλεγεί τώρα είναι 9 μήνες πριν τις εκλογές άρα ουσιαστικά και εδώ δεν είναι τυχαίο το, 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 το ζήτημα της χρονικής επιλογής επίσης δεν είναι τυχαίο ε, για να κλείσουμε με τις συγκυρίες οι βολές του Ερντοβάν κατά του Μενέντες όταν είχε πάει στην Αμερική και το ένταξη στο PBS που, ουσιαστικά όταν του είπαν ότι ε, της, ε, ότι ο Μενέντε δεν σα θέλει, επειδή είστε πολεμοχαρεί και φασίστε κτλ. Θα πρέπει να τα λένε οι Έλληνε αυτοί, αλλά δεν είναι Έλληνε, είπε ότι ε, η Τουρκία θα. Ε, α, ε, η ερώτηση ήταν πω η Τουρκία θα πρέπει να τερματίσει την, πολ, την πολεμική τη συμπεριφορά εναντίον τη Ελλάδο σύμφωνα με τον κύριο Μενέντε. Ε, Πώ απαντάτε σε αυτό, τον ρώτησε η δημοσιογράφο του PBS και είπε ο Ερντογάν. Ο Μπομπ Μενέντε δεν γνωρίζει την Τουρκία. Φαίνεται ότι ο Μενέντε δεν γνωρίζει ούτε τον Ταγί Ερντογάν. Και είπε ότι την Ελλάδα και την Τουρκία τη συνδέει μια παλιά φιλία. Χρησιμοποιεί την πλατφόρμα που του δίνει η μειοδοτική Νέα Δημοκρατία, αυτή η προσέγγιση που είναι ψευδή, γιατί η Τουρκία μα επιτίθεται παράλληλα με το, προσφύγι, με το μεταναστευτικό, με, το, ε, με την πύλα στην Κύπρο, με τι εισβολέ, με τι ναύταξ που δίνει στο Αιγαίο, με του Τούρκου πράκτορε. Απλά τον ξεπλένουμε, του δίνει όπλα ο καλύτερο υπουργό του Πνομιτσοτάκη για να μπορεί να λέει αυτά. Ότι μα συνδέει παλιά φιλία και ο Μενέντε φαίνεται να έχει μια εχθρική προσέγγιση απέναντι στην Τουρκία, λέει ο Ντογάν, Προσπαθεί να μα παρασύρει σε ένα συγκεκριμένο πεδίο συζήτηση που έχει επιλέξει. Ωστόσο, εμεί δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτό. Η φιλία μα με την Ελλάδα δεν είναι όπω νομίζουν. Με την Ελλάδα είμαστε φίλοι για πολλέ δεκαετίε, δεν ήμασταν ποτέ σε αντίπαλα στρατόπεδα. Όλο αυτό το επικοινωνιακό αφήγημα που η Τουρκία διεκδικεί, ασταμάτητα και το λέω και το υπογράφω, είναι η διδακτορική μου έρευνα εδώ. Όποιον αμφισβητεί, αυτό είναι το βιβλίο. Είναι στι 600 σελίδε. Να δείτε πραγματικά το πόσο μη φιλική ήταν η σχέση τη Τουρκία από το 1974 μόνο, το περιορίζω. Μέχρι σήμερα, για να καταλάβουμε το, ε, το ευρύτατο ψέμα ε, του, τη τουρκική προπαγάνδας, το οποίο το στηρίζει ξαναλέω μια δημοκρατία πλήρω και αποδυναμώνει τόσο, έχει αφήσει έκθετο και ανυπεράσπιστο τον κύριο Μενέντε για να είναι βορρά στου νεοσυντηρητικού και στα συμφέροντα του Μπάιντεν, τα ουκρανικά κτλ., που θέλουν να εξαγοράσουν την ε, υποστήριξη τη Τουρκία. Είναι πλήρω συνένοχη η Νέα Δημοκρατία για αυτό που συμβαίνει στον εν λόγω γερουσιαστή, στον Φιλέλνα Γερουσιαστή. Είναι καταστροφικά τα νέα. Που έχουμε χάσει αυτόν τον άνθρωπο από τη θέση τη Προεδρία. Καλύτερα, κρατήστε το και αυτό. Καλύτερα να έμενα κυβέρνητη η Ελλάδα, να μην υπήρχε πολιτικό στη χώρα, να ήμασταν χάο, παρά να χάνε αυτό τη θέση του. Καλύτερα να χάνε τη θέση του όλοι οι υπουργοί. Ο Πρωθυπουργό, θα ήταν πανηγύριμα, όχι απλά καλύτερα. Καλύτερα να μην είχαμε πολιτικό προσωπικό στην ηγεσία τη χώρα μα, παρά να χάσουμε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίο είναι υπέρ όχι μόνο του ελληνισμού, υπέρ του δικαίου και τη ειρήνη στην περιοχή, από τη θέση του Προέδρου. Τη Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων. Είναι τεράστια απώλεια με ευθύνε νεοδημοκρατών και με πανηγυρισμού Ιριζέων. Αν σα άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει. Κάντε γράφει στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι. Τα θέματα αυτά θα τα παρακολουθούμε. Θα δούμε το θέμα διεξοδικότερα. Τι πραγματικά ισχύει εδώ. Ποιο βρίσκεται από πίσω, ξεκάθαρα. Με ποιου τρόπου, προφανώ είναι σαφέ, οι πολιτικέ διώξει γίνονται στην Αμερική. Και εναντίον Τραμπ έχουμε δει τι ίδιε ακριβώ κινήσει. Τα ίδια κέντρα είναι αυτή οι Δικαστικοί που ελέγχονται από το Δημοκρατικό Κόμμα που τώρα το Δημοκρατικό Κόμμα ελέγχεται από του Νοσητηρητικού και έτσι κάνουν πολιτικέ διώξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα στη χώρα, έτσι και αλλιώ. Βλέπουμε λοιπόν ένα χτύπημα. Αυτή τη φορά πονάει τη χώρα μα. Ε, κάντε γράφει στο κανάλι, όπω σα είπα και κοινοποιήστε το βίντεο σε όλου και φίλους για να μα δυναμώσετε και εμεί θα συνεχίσουμε εδώ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολλού ανθρώπου, ειδικά του πάτρωνε του καναλιού που μου δίνουν την δύναμη να συνεχίσω να το κάνω αυτό σε καθημερινή βάση. Με, με δύναμη, με δυναμική, να μην φοβόμαστε τίποτα και κανένα. Ένα ακόμα για να συνδυάσουμε αυτά τα είπαμε, το οποίο επιχειρούν να κάνουν ουσιαστικά το Υπουργείο Δικαιοσύνη στην Αμερική, είναι να δείξει, επειδή είναι δημοκρατικό, και διώκει πολιτικά τον ε, Τραμπ. Με πολιτικά υποκινούμενα κατηγορητήρια. Αντίστοιχα, λοιπόν, θέλει να συνδυάζει όλα αυτά να διώξει με πολιτικά αποκοινούμενα κριτήρια τον ε, κύριο Μενέντε για να δείξει ουσιαστικά ότι είναι αντικειμενικό. Και ότι όπω κάνω, όπω διεξάγω ανθρωποκυνηγητό με πολιτικά κριτήρια, δεν θα έπρεπε. Οι άνθρωποι που είναι δικαστικοί εναντίον του Τραμπ, το ίδιο κάνω και στου δικού μου δημοκρατικού. Και έτσι, κάπω προσπαθούν, αν θέλετε, να τα εξισορροπήσουν, να δείξουν ότι είναι αντικειμενικοί και αμερόληπτοι. Και ουσιαστικά, συν με ένα σμπάρο πολλά τριγώνια να κερδίσουν αυτά που σα είπα κιόλα και να ικανοποιήσουν και την Ελλάδα. Η Ελλάδα χαίρεται. Η Ελλάδα, το ελληνικό πολιτικό σύστημα, θέλει αυτή την εξέλιξη. Θέλει προφανώ να, δει την, να αποδυναμώνεται αυτή. Για να μην ξέρω, όποιο είχε τι κορώνε τη δυναμική κατά του Ερντογάν, δημιουργούσε πρόβλημα. Και έλεγε ο Ερντογάν ότι, α, εσεί τον προκαλείτε. Άρα θα έχετε πρόβλημα με μένα, δεν, δεν το θέλουν αυτό οι Ελλαδίτε, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλουν οι Αμερικανοί να έχουν και ένα εμπόδιο για να μπορέσουν να κάνουν τι δουλειέ του, το business του με του με Τούρκου τους, με τους Τουρκ, Τουρκαλάδες μάλλον του Ορτογάν, δηλαδή να πουλήσουν όπλα και να εξαγοράσουν συμμαχίε για ακόμη μια φορά ει βάρο των λαών τη περιοχή που θέλουν ασφάλεια, ειρήνη και ομονία.